παράδειγμα, κύριε Υπουργέ. Όχι τώρα, όχι τώρα. Κύριε Ψωμιάδη, κύριε Δήμαρχε, πρόεδρε Παγκοσμίου ΣΑΕ, κύριε Δαμπάκη, κύριε Κυπαρισίδη, Γενική Γραμματέα του ΣΑΕ, κυρία Σταυροπούλου, αντιπρόσωποι των αρχών, αντιπρόσωποι των διαφόρων οργανισμών, συντημόμενες κυρίες των Δήμου Ελληνισμού, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου Θεσσαλονικείς. Ευχαριστώ την Νομαρχία Θεσσαλονίκης και το ΣΑΕ Περιφέρεια ΣΥΠΑ για την εξαιρετική αυτή τιμή. Αυτή η τιμή στην Ελληνίδα της Διασποράς τιμά όλες τις Μακεδόνισσες της Αμερικής και έχει μεγάλη συμβολική αξία καθώς μας δίδεται εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, στην Υφούλα του Θερμαϊκού και πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, αλλά και πρωτεύουσα του Οικουμενικού Ελληνισμού. Αποδέχομαι την διάρκεια αυτή η εκμέρωση της Παμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής, η οποία από το 1947 προσπαθεί να υπερασπίσει τα όσια και ιερά της πατρίδας μας, το όνομα της Μακεδονίας μας, την ταυτότητά μας, την ιστορία μας. Εντάξει. Πιστεύουμε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αυτό που είπε ο Πλάτων μας. Μητρός και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερον έστην πατρίς και σερνότερον και ιδιότερον παρά θεής και ανθρώπης ιστούν έκουσιν. Έχω ασχοληθεί με τη σκοπιανή προπαγάνδα για χρόνια τώρα σε όλες τις μορφές. Τώρα τελευταία μάλιστα οι προσπάθειες των πολλών γειτόνων μας έχουν εκκουργιαστεί. Ιδιαίτερα προοπτική είναι η νέα ανισόρυγη διαφημιστική καμπάνια της Πίγα Μοντεγκαμή στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο του CNN. Η υφαρπαγή της πολιτιστικής μας ταυτότητας και η αξιοποίηση και προβολή των διαχρονικών και αποκοσμίων γνωστών ελληνικών συμβόλων και αρχαιολογικών ελλημάτων δείχνει την πρόθεση και τακτική της γειτονικής χώρας να κλιματώσει την προπαγάνδα της σε διεθνές επίπεδο. Αυτού του είδους οι διασκαμπλώσεις επηρεάζουν ιδιαιτέρως τα νεαρά άτομα και απορνούν την ιστορία και φυσικά τους νεότερους εκπροσώπους του ελληνισμού στο εξωτερικό, στους οποίους δημιουργείται σύγχυση και αμφιβολία προς τις ρίζες τους. Προσφάτως η κύριε Μαντέλ Καμή πρόωθησε μέσω των εθνικών τηλεοπτικών καναλιών βίντεο περίπου 9 λεπτών με τίτλο «Μακεδονική προσευχή». Στο βίντεο, ο ίδιος ο Θεός εμφανίζεται στο λόγο της Πίγα Μαντέλ Καμή, ανακοινώνοντας πως έσφυγε στην Κίτρη φυλές. Τη Λευκή Φυλή, η Μακεδονοειδή, την Κίτρινη Φυλή, η Μογγολοειδή και τη Μαύρη Φυλή, η Νεκροειδή, ενώ οι άλλοι ανθρωποί στον κόσμο είναι μηγάδες. Οι ακραίες αυτές φυλετικές πεπιθήσεις, οι οποίες βασίζονται σε μια παθολογικά εθνογενική αφήγηση, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές για τους Ελληνοαμερικανούς. Τα μέλη της Παμακεδονικής, κυρίες και κύριοι, ούτε περισσότερο Έλληνες είμαστε από κάθε ενήσιο Έλληνα, αλλά ούτε και περισσότερο πατριώτες. Είμαστε όμως περισσότεροι ενημερωμένοι όσον αφορά το Σκοπιανό και γνωρίζουμε πολύ καλά τον απότερο σκοπό τους. Πολλοί ψιθυρίζουν ότι το μακεδονικό θέμα έκλεισε. Είναι θέμα ημερών και ότι η σύνθετη ονομασία με το παράγωγο Μακεδονία είναι δεδομένη. Όμως οι Μακεδόνες της Αμερικής, σε συνεργασία με τις παμακεδονικές ανά τον κόσμο, θα συνεχίσουμε τις άοπνες προσπάθειάς μας, εμένοντας την ακατανάλωτη θέση ότι δεν αποδεχόμαστε τον όρο Μακεδονία στο όνομα της γείτονος. Οποιοδήποτε όνομα για την γειτονική χώρα περιέχει τον όρο Μακεδονία, οι γείτονές μας ως κράτος θα έχουν την απέτηση εθνικότητας και γλώσσας και αυτό, κυρίες και κύριοι, ο προσδιορισμός της εθνικότητας και της γλώσσας είναι περισσότερο επικίνδυνος από κάθε τι. Η διακυβέρνηση της Αμερικής έχει αλλάξει. Με αυτή την επισήμανση δεν εννοώ ότι ο Μπαράκ Ομπάμα ή ο Τζο Μπάιντεν θα λύσουν το πρόβλημά μας γιατί μας αγαπούν. Όχι, στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει συναισθηματισμός. Όμως τα δεδομένα αλλάζουν και σίγουρα παρασώματα τις έντονες πιέσεις που άσκησε στην Ελλάδα η διακυβέρνηση του George Bush Jr. για άμεση λύση και μάλιστα εις βάρος μας, όπως είναι φανερό, από το απόλυτο φυλαγράφημα του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αποδεικνύει μυστική συνεργασία των ΗΠΑ
Ομπάμα και ο Τζον Μπάιντεν εξέτασαν τις εταιρικές θέσεις. Το ξέρω γιατί έχω γνωρίσει. Έχω μιλήσει προσωπικά στον κύριο, στον πρόεδρο, τον νυν πρόεδρο της Αμερικής. Όμως, κυρίες και κύριοι, από εμάς και από εσάς εξαρτάται αν αυτή τη φορά αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και διεκδικήσουμε με συνέπεια τις συντονισμένες θέσεις και ενέργειες δίκαιες λύσεις στο θέμα του ονόματος της ΠΓΑΜΑ ΔΕΛΚΑΝΗ. Εμείς αγωνιζόμαστε ως Αμερικανοί πολίτες και επομένως η πολιτική μας είναι υποχρεωμένοι να αντιδραστούν τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους. Εσείς υψώστε τη φωνή σας μαζί μας. Ενωμένοι μπορούμε να διαφυλάξουμε την πλούσια και αξιεπέραστη μακεδονική κληρονομιά. Και τώρα θα ήθελα να σας διαβάσω ένα ποίημα από έναν απλό Μακεδόνα, μέλος της Παμακεδονικής, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Μακεδονία Ελληνική». Γλυκιά Μακεδονία μας και του Βορρά Καμάρι. Το ξακουστό σου όνομα κανένας δεν θα σου πάρει. Είναι γραμμένο πιο βαθιά μέσα στις καρδιές Ελλήνων για σε Μακεδονία μας και την ψυχή τους Δήμων. Αν μακριά σου είμαστε, μάνα Μακεδονία, κινούμε γη και ουρανό και κάνουμε σημεία. Νύφη του Θερμαϊκού, Ελλήνων Θεσσαλονίκη. Ησύχασε νυφούλα μας, δική μας θα είναι νίκη. Έχεις λεβέντες ήρωες, παιδιά του Αλεξάνδρου. Έχουν καρδιές του Γιονταριού και δεν θα δούνται χάρο. Να μην φοβάσαι τους εχθρούς Ελλήνων Μακεδονία. Αυτό το αποδείχνουμε. Το αποδείχνουμε τα αρχαία σου μνημεία. Ας το προσέξουν οι Σκοπιανοί και πρέπει να το ξεχάσουν. Γιατί με ξένα κόλληβα δεν πρόκειται να γιάσουν. Το όνομα του ποιητή είναι Ηλίας Νησόπουλος.